Και πάμε στην επόμενη συνταγή μας για σήμερα. Θα φτιάξουμε σαλάτα με σολομό, lime dressing και κράμπουλ παρμεζάνας. Φανταστική συνταγή, πάρα πολύ εύκολη για να τη φτιάξετε και όντως όλα τα υλικά τα έχετε σίγουρα στο σπίτι σας. Πάμε να δούμε την κάρτα μας. Για την ανάμεικτη σαλάτα με σολομό θα χρειαστούμε για το κράμπουλ 50 γραμμάρια αμύγδαλα, ένα κουταλάκι του γλυκού θυμάρι, μία πρέζα μπούκοβο, 50 γραμμάρια παρμεζάνα, 100 γραμμάρια βούτυρο και 100 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Για το dressing, ξύσμα από 2 λάιμ, χυμό από 2 λάιμ, μία κουταλιά της σούπας μουστάρδα, μία κουταλιά της σούπας μέλι, 90 γραμμάρια σπορέλαιο, αλάτι και πιπέρι. Για τη σαλάτα, 100 γραμμάρια ντοματίνια, 460 γραμμάρια δροσάτη σαλάτα μπαρμπαστάθης, 100 γραμμάρια σολομό καπνιστό, 100 γραμμάρια τυρί κρέμα, ξύσμα από 1 λάιμ και 1 κουταλιά της σούπας δυόσμο. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα ξεκινήσουμε με το κράμπουλ. Το κράμπουλ τι είναι? Ένα μπισκότο σπασμένο. Οπότε το κράμπουλ που θα κάνουμε τώρα θυμίζει πάρα πολύ πάλι τα μπατόν σαλέ. Ουσιαστικά αυτά τα ωραία μπισκοτάκια με την παρμεζάνα. Μπράβο. Αυτό περίπου είναι, αλλά σε διαφορετική εκδοχή. Οπότε θέλουμε ένα μιξεράκι, θα ρίξουμε μέσα τα αμύγδαλα. Και άμα δεν έχετε αμύγδαλα και έχετε φουντούκι, μπορείτε να βάλετε φουντούκι. Άμα δεν έχετε φουντούκι και έχετε καρύδι, μπορείτε να βάλετε καρύδι. Αλλά το αμύγδαλο δουλεύει καλύτερα από όλα σε αυτή τη συνταγή. Λοιπόν, θα προσθέσω μέσα το θυμάρι, το μπούκοβο. Θα χτυπήσω πρώτα απ' όλα καλά στο μίξερ για να σπάσει τελείως το αμύγδαλό μου ή όποιος κυρίως καρπός χρησιμοποιούμε. Τέλεια. Το αμύγδαλο έχει σπάσει, οπότε πάμε να προσθέσουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά. Θα ρίξω μέσα την παρμεζάνα. Τώρα θα μου πείτε, μπορώ να βάλω γραβιέρα, μπορείτε. Μπορείτε να βάλετε όποιο τυρί θέλετε, αλλά με την παρμεζάνα γίνεται πάρα πολύ ωραίο. Σκεφτείτε το πριν αλλάξετε το τυρί αυτό. Και θα πάρουμε το βουτυράκι και το κόψουμε σε μικρά κομμάτια εδώ. Και θα ρίξουμε και το βούτυρο μέσα. Και εδώ. Και εδώ το κόβουμε σε μικρά κομμάτια για να μην χρειαστεί να χτυπήσουμε για πάρα πολύ ώρα στο μίξερ. Όχι πως θα χαλάσει. Άμα είναι το βούτυρο έτσι ωραίο και δεν έχει λιώσει, δεν θα χαλάσει. Και προσθέτω μέσα και το αλεύρι. Μπλουμ. Όλα μαζί μέσα. Θα ρίχναμε και αλάτι φυσιολογικά. Αλλά δεν ρίχνουμε αλάτι γιατί έχουμε την παρμεζάνα. Δεν χρειάζεται να βάλουμε άλλο αλάτι. Φτάνει. Ό,τι αλάτι χρειαζόμαστε στη συνταγή θα το πάρουμε από την παρμεζάνα μας. Τώρα ξανακλίνω. Εδώ. Το χώρεσε. Κοίτα να δεις. Και χτυπάω πολύ καλά μέχρι να γίνει μια ωραία ζύμη. Τέλεια. Και η ζύμη μας είναι έτοιμη. Πώς ήταν η συνταγή μας? Πάρα πολύ εύκολη. Είναι πάρα πολύ εύκολη, πάρα πολύ γρήγορη και πάρα πολύ χρηστική. Λοιπόν, να σας δώσω 2-3 ξεχωριστά πράγματα που μπορείτε να κάνετε με αυτή τη συνταγή. Μπορείτε να τυλίξετε μπαλωτίνα. Μπαλωτίνα, αυτό με τη μευράνη. Να το κάνετε στρόγγυλο, σαν σαλαμάκι. Να το βάλετε στο ψυγείο ή στην κατάψυξη και όποτε θέλετε να κόβετε φετούλες και να ψήνετε μπισκοτάκια αλμυρά στο φούρνο. Τέλειο. Πολύ καλή ιδέα. Τέλειο. Και το άλλο που θα μπορούσατε να κάνετε είναι σε οποιοδήποτε φαγητό να το τρίψετε από το ψυγείο σαν τυρί κανονικά με τον τρίφτη και να δώσετε μέσα στο φούρνο πολύ ωραίο χρώμα και κρούστα από πάνω. Να κάνετε μια ωραία κρούστα. Οπότε είναι πάρα πολύ χρηστικό. Μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Στις άλλες δύο εκδοχές πρέπει να παγώσει το μείγμα. Αλλά άμα δεν είστε υπομονετικοί και δεν θέλετε να παγώσει το μείγμα, μπορείτε να κάνετε το εξής. Παίρνετε και σπάτε μικρά-μικρά κομματάκια εδώ και ψήνετε κατευθείαν μέσα στο φούρνο. Πώς φαίνεται αυτή η εκδοχή? Τέλεια. Μικρά-μικρά μπισκοτάκια, απλά θέλουν να είναι το ίδιο μέγεθος όλα για να ψηθούν ακριβώς τον ίδιο χρόνο. Θα βάλουμε το φούρνο σε 160 και θα ψήσουμε μέχρι που να γίνουν χρυσαφένια, ωραία και σεξι. Άμα τα κάνουμε πιο μεγάλα θα χρειαστούν 20-25 λεπτά. Άμα τα κάνουμε πιο μικρά θα χρειαστούν 10-15 λεπτά. Οπότε εξαρτάται από το φούρνο. Σίγουρα δεν πρέπει να βάλουμε ποτέ αυτό το μείγμα πάνω από 160 βαθμούς. Γιατί παίρνει πάρα πολύ γρήγορα χρώμα απ' έξω και από μέσα μένει ομό. Το μόνο που πρέπει να θυμόμαστε για όλα τα κράμπουλ είναι ότι τα ψήνουμε 140-160 βαθμούς. Αυτό. Εντάξει, λοιπόν, αυτό θα το αφήσω εδώ με μευράνη στο ψυγείο και σε περίπτωση που θέλω να κάνω κάποιο φαγητό όπως mac and cheese και από πάνω θέλω να ρίξω κάτι ωραίο, sexy για να ψηθεί μέσα στο φούρνο, τι κάνω, το βγάζω από το ψυγείο και επειδή θα σκληρύνει αυτό λόγω του βουτύρου, παίρνω τον τρίφτη, τρίβω από πάνω, ψήνεται στο φούρνο και γίνεται χαμός. Λοιπόν, αυτό ψυγείο, αυτό στο φούρνο, εδώ
160 βαθμούς. Βάζω μέσα. Και πρέπει να το ψήσουμε και να το αφήσουμε να κρυώσει καλά. Να σας πω ότι εγώ έχω ετοιμάσει ήδη ένα. Αυτό είναι κρύο, είναι σεξ, είναι πάρα πολύ ωραίο. Οπότε πάμε να ετοιμάσουμε τώρα το dressing. Θα το ετοιμάσω εκεί πέρα που θα στήσω τη σαλάτα μου. Εδώ δηλαδή. Λοιπόν, για το dressing τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Θα φτιάξουμε ένα lime dressing. Οπότε, ξεκινάμε πρώτα απ' όλα με το lime. Θέλω ξύσμα από 2 με 3 lime. Αναλόγως πόσο dressing θέλω να φτιάξω. Εδώ. 2 lime νομίζω είναι αρκετά για τη σαλάτα που θέλω να ετοιμάσω. Και το χυμό. Και αυτό που πρέπει να θυμόμαστε πάντα είναι ότι η αναλογία οξύτητας με λάδι πάει περίπου 1 προς 3. Δηλαδή, άμα θα ρίξω 50 γραμμάρια lime, πόσα γραμμάρια λάδι πρέπει να ρίξω για να βγει η βινέγκρετα σωστά? 50. Μπράβο. 1 οξύτητα, 3 λάδι και πάντα η βινέγκρετα πετυχαίνει. Οπότε, εδώ πέρα έχουμε περίπου 30 γραμμάρια lime. Οπότε, πόσο λάδι πρέπει να ρίξουμε? 90 γραμμαριάκια. Εντάξει. Λοιπόν, άρα, πάμε να προσθέσουμε και τα υπόλοιπα υλικά για το dressing. Τα υπόλοιπα υλικά για το dressing είναι λίγο μουστάρδα. Εδώ. Και λίγο μέλι. Να ρωτήσω κάτι. Περίμενε μισό λεπτάκι να ρίξεις το μέλι. Γιατί βάζουμε μέλι και μουστάρδα, θα μου πεις. Όχι. Γιατί όχι λεμόνι και... Γιατί θέλουμε να κάνουμε lime dressing. Μπορούμε να βάλουμε και λεμόνι, μπορούμε να βάλουμε και ξύδι. Ό,τι οξύτητα θέλουμε βάζουμε. Μπορούμε να βάλουμε grapefruit. Εντάξει. Απλά, πάντα ξεκινάμε οξύτητα, λίγο μουστάρδα, μέλι, αλάτι, πιπέρι. Εδώ. Και πιπέρι. Και τώρα σιγά σιγά θα προσθέσουμε το λάδι μέσα. Αυτό που είναι μοναδικό και πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι όταν χρησιμοποιούμε λεπτεπίλεπτες γεύσεις όπως είναι το lime, τι πρέπει να προσέξουμε? Να μην βάλουμε έναν ισχυρό ανταγωνιστή που είναι το ελαιόλαδο. Το ελαιόλαδο καλύπτει όλες τις γεύσεις. Που σημαίνει ότι άμα κάνω lime dressing και βάλω μόνο ελαιόλαδο, στο τέλος η επίγευση που θα έχω θα είναι μόνο το ελαιόλαδο με λίγο οξύτητα. Χάνω εντελώς το lime. Δηλαδή, άμα θα κάνω μία vinaigrette με grapefruit, lime, φράουλα, πορτοκάλι και όλες αυτές τις γεύσεις που είναι έτσι πάρα πολύ λεπτές, δεν βάζω ελαιόλαδο, βάζω σπορέλαιο, ένα καλό ηλιέλαιο και άμα θέλω μπορώ να προσθέσω μία κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο απλά για τη γεύση. Εντάξει? Πολύ σημαντικό. Άμα θα κάνω όμως μία vinaigrette με ξύδι, εκεί πέρα μπορώ να βάλω 100% ελαιόλαδο. Πιάνουμε? Τέλεια. Λοιπόν, άρα, πώς κάνουμε ένα dressing? Ανακατεύουμε σιγά σιγά όλα τα υλικά και προσθέτουμε σιγά σιγά το σπορέλαιο. Εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Καθώς προσθέτω το λαδάκι μου, το dressing μου δένει. Εδώ. Όσο περισσότερο λάδι βάζω, τόσο περισσότερο θα δένει. Οπότε, σε αυτό το σημείο, κοιτάξτε εδώ, έχει γίνει τέλειο, μπορείτε να κάνετε τη διπλάσια, τη τριπλάσια, τη τετραπλάσια δόση, όσο θέλετε και να αποθηκεύσετε μέσα στο ψυγείο. Το dressing είναι τέλειο, εδώ πέρα. Και ο ελαιόλαδος δεν έχει κάποια γεύση, είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο, οπότε αυτό που μου βγάζει τώρα το dressing μου είναι καθαρά το lime. Έχω ένα ήπιο dressing από lime. Το τέλειο dressing για να συνοδεύσει τη σαλάτα μου με το σολομό. Οπότε το dressing είναι έτοιμο, θα πάρω ένα ξύλο κοπή και θα προσθέσω μέσα τα ντοματίνια μου. Γιατί θέλω να μαρινάρω τα ντοματίνια μαζί με το dressing, εδώ. Για κάποιους φαίνεται ότι είναι απλά μία σαλάτα. Για μένα η σαλάτα είναι κανονικά σαν ένα γεύμα. Δηλαδή, όντως δίνω την ίδια σημασία που θα έδινα για να ψήσω ένα παστίτσιο, ένα μουσακά ή να κάνω κάτι στο τηγάνι, ένα stir fry. Και βάζουμε τα ντοματίνια μέσα. Θα ανακατέψουμε λίγο να μαριναριστούν τα ντοματίνια μαζί με τη vinaigrette. Παναγία μου. Και ήρθε η ώρα για τη σαλατούλα μας. Να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή θα χρησιμοποιήσω τη νέα φρεσκοκομμένη δροσάτη σαλάτα μπαρμπαστάθης που είναι πηγή πρωτεΐνης και βιταμίνης α. Θέλουμε δύο συσκευασίες, οπότε ανοίξτε. Ρίξτε μέσα τη σαλατούλα σας. Μία, δύο. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο έχουμε όντως διαφορετικές σαλάτες μέσα, διαφορετικά μαρούλια, διαφορετικά φύλλα. Η σαλάτα μας γίνεται έτσι πολύχρωμη, θρεπτικότατη και δεν χρειάζεται να πλύνουμε τίποτα. Ανοίγουμε τη συσκευασία, τα ρίχνουμε όλα μέσα και τελείωσε. Τώρα, ένα κουταλάκι, μάλλον δύο κουταλάκια,
Και μόνο την τελευταία στιγμή που είναι να σερβίρουμε, ανακατεύουμε τη σαλάτα μας με τη βινεγκρέτ. Γιατί η βινεγκρέτ έχει μέσα οξύτητα. Και η οξύτητα τι κάνει, οξυδώνει τα λαχανικά μας. Οπότε, τελευταία στιγμή, ακριβώς πριν σερβίρουμε, ανακατεύουμε τη σαλάτα με το dressing που βρίσκεται από κάτω. Εδώ. Και αυτό που πρέπει πάντα να προσέχουμε είναι να μην το παρακάνουμε στο dressing. Το dressing έχει λιπαρά μέσα, πρέπει να βάλουμε ακριβώς όσο χρειάζεται η σαλάτα μας, δεν πρέπει να βάζουμε παραπάνω και πρέπει να καταλαβαίνουμε τη γεύση από τα λαχανικά μας. Το dressing θα πάει να απογειώσει τα λαχανικά μας και όχι να τα σκεπάσει. Τώρα, τα τελευταία υλικά μας που θα ρίξουμε πάνω στη σαλάτα είναι ο σολομός. Εδώ. Πω πω τι ωραία σαλάτα, Παναγία μου, κοιτάξτε εδώ. Θα ρίξουμε το σολομό μας. Λίγο τυρί κρέμα ή οποιοδήποτε μαλακό τυρί σας αρέσει, μπορείτε να βάλετε και κατσικίσιο. Απλά ρίξτε λίγα κενελάκια από εδώ και από εκεί. Εδώ. Να πάρει μία μικρή κουταλιά όποιος σερβιριστεί. Και εδώ. Και εδώ. Και βέβαια το υπέροχο κράμπουλ που έχουμε ετοιμάσει, τα υπέροχα μπισκοτάκια. Κοιτάξτε εδώ. Ένα ολοκληρωμένο γεύμα, πραγματικά με τα όλα του. Έχουμε πρωτεΐνη από το σολομό, έξτρα πρωτεΐνη βέβαια από το τυρί μας και βέβαια την υπέροχη βινεγκρέτ μας. Από πάνω θα τρίψω λίγο ακόμα ξύσμα lime. Και για να δώσουμε μια έξτρα φρεσκάδα θα προσθέσουμε λίγα φρέσκα φιλαράκια δυόσμου. Μπορείτε να βάλετε και άνηθο, αλλά γενικά είναι πάρα πολύ παιγμένος ο άνηθος με το σολομό. Ωραία γεύση, του πάει, αλλά θα βάλουμε σήμερα δυόσμο. Γιατί ο δυόσμος με το lime κάνουν έναν φανταστικό συνδυασμό. Νομίζω πως το πιο έτσι ανάλαφρο φρέσκο μυρωδικό είναι ο δυόσμος μαζί με το βασιλικό. Οπότε θέλουμε λίγα φρέσκα μυρωδικά από πάνω και βουαλά. Η υπέροχη σαλάτα μας είναι έτοιμη. Για την ανάμεικτη σαλάτα με σολομό, ξεκινάμε με το crumble. Βάζουμε στο blender τα αμύγδαλα, το θυμάρι, το μπούκοβο και χτυπάμε καλά μέχρι να διαλυθούν τα αμύγδαλα. Προσθέτουμε την παρμεζάνα, το βούτυρο σε κυβάκια, το αλεύρι και χτυπάμε μέχρι να γίνουν μια σφιχτή ζύμη. Κόβουμε σε μικρά ακανόνιστα κομμάτια και μεταφέρουμε σε ταψί με λαδόκολλα. Ψήνουμε για 10 με 15 λεπτά μέχρι να γίνουν τραγανά και αφήνουμε να κρυώσει. Για το dressing, σε μπολ βάζουμε το χυμό και το ξύσμα από τα lime, τη μουστάρδα, το μέλι, αλάτι, πιπέρι και ανακατεύουμε με ένα σύρμα χυρός. Προσθέτουμε αργά το σπορέλαιο, ανακατεύοντας συνέχεια και αφήνουμε στην άκρη. Για τη σύνθεση, βάζουμε στο μπολ με το dressing τα ντοματίνια κομμένα στη μέση, την ανάμεικτη σαλάτα, το σολομό, το τυρί κρέμα, το crumble, το ξύσμα από το lime, το δυόσμο ψιλοκομμένο και σερβίρουμε. Και ήρθε η ώρα της δοκιμής, Παναγία μου. Αυτή η σαλάτα είναι υπερπαραγωγή. Άντε εδώ. Αυτό θα είναι το μεσημεριανό μου. Όλα είναι τόσο ισορροπημένα. Το dressing με το lime απογειώνει το σολομό. Ο καπνιστός σολομός δίνει αυτή την υπέροχη γεύση. Τα μπισκοτάκια μέσα απογειώνουν τη σαλάτα, γιατί δεν είναι απλή σαλάτα με παξιμάδι με ντάκο. Είναι κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Η σαλάτα είναι μοναδική και για να σας εξηγήσω πόσο νόστιμη είναι, πραγματικά πρέπει να την ετοιμάσετε. Δεν υπάρχει.